Λοιπόν, φιλαράκια του καναλιού μου, σήμερα θα κάνουμε λίγο πατητίτσι με το κονία. Δεν είμαι επαγγελματίας. Θέλω να σας πω μερικά πραγματάκια που μπορεί να σας βοηθήσουν. Γιατί είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο και μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Και ποια είναι αυτά? Θα πάρετε ένα υλικό, ας το πούμε, ένα υλικό το οποίο να είναι εύκολο στη χρήση του, να μην έχει ιδιαίτερα ανακατέματα. Όπως είναι αυτό που έχω πάρει εγώ, θέλω να το διαφημίσω. Αλλά όπως το πήρα, έτσι ήταν. Τσιμέντο έτοιμο. Το ανακάτεψα απλά. Του έβαλα ένα δεύτερο συστατικό μέσα για να πήξει πιο γρήγορα. Το ανακάτεψα με ένα ηλεκτρικό Black & Decker με έναν αναδευτήρα. Και αφού λοιπόν το ανακάτεψα, θα σας δείξω και τον αναδευτήρα ποιος είναι. Κράτος αυτό εδώ. Αφού λοιπόν το ανακάτεψα, έχω μία μικρή σπάτουλα, απλά τόσο μικρή, δεν χρειάζεται μεγάλη, γιατί όσο πιο... Έλα από εδώ. Γιατί όσο πιο μικρή είναι η σπάτουλα, ας το πούμε, για μένα, με το συγκεκριμένο υλικό, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ το αποτέλεσμα μου δεν θέλω να είναι απόλυτα αλλίο. Θέλω να έχει ένα αποτέλεσμα ακατάστατο, ας το πούμε, στο τέλος, εντάξει. Οπότε χρησιμοποιώ τη μικρή σπάτουλα και κάθε φορά που θα περάσω, θα ξαναπάρω και θα ξαναπεράσω. Ξανά. Αυτό το πράγμα, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει γίνει η δουλειά και γίνεται η δουλειά πάνω σε τσιμεντοσανίδα. Προσέξτε, σε τσιμεντοσανίδα. Η τσιμεντοσανίδα έχει ήδη καλυφθεί με ένα υλικό το οποίο είναι, ας το πούμε, σαν σοβάς για τη τσιμεντοσανίδα και με δίχτυ, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω δίχτυ και να το απλώσω, δηλαδή το δίχτυ έτσι στην επιφάνεια και μετά με το, ή να βάλω λίγο υλικό από κάτω, το δίχτυ από πάνω και μετά να το πιέζω, εντάξει. Σε άλλες επιφάνειες, ας το πούμε, όπως πατώματα και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται. Θα δείτε λοιπόν τώρα λίγο πώς δουλεύουμε αυτό το ωραίο υλικό, την τσιμεντογωνία, την πατητή, και στο τέλος, αφού θα το περάσουμε τρία χέρια, θα το αφήσουμε, δηλαδή ένα χέρι, θα το αφήσουμε να στεγνώσει μία μέρα, δύο, δεύτερο χέρι θα το αφήσουμε να στεγνώσει, τρίτο χέρι θα το αφήσουμε να στεγνώσει, μετά θα πιάσουμε βερνίκι και θα το βάψουμε και θα δείτε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ακούστε, έχει μερικούς που δουλεύουν με μία μεγάλη σπάτουλα, μία πιο μεγάλη σπάτουλα, μία τετράγωνη, ας το πούμε, εντάξει. Εδώ είναι ο ήλιος, κατέβω λίγο πιο κάτω, με δείχνεις καλύτερα. Για μένα, ας το πούμε, η μεγάλη σπάτουλα είναι ευκολία. Δηλαδή, αυτός που θα δουλέψει με τη μεγάλη σπάτουλα θα τελειώσει και πιο γρήγορα και θα το βγάλει και πιο λίγο το αποτέλεσμα. Όμως εγώ δεν θέλω να βγω σε λίγο αποτέλεσμα, όπως σας είπα πριν, εντάξει. Και θέλω να το πατήσω γερά το υλικό για να κάνει αρκετές αποχρώσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι πιο ωραίο αυτό εδώ το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιο ωραίο θα είναι το σκηνικό όταν έχει διαφορετικές αποχρώσεις και αρκετές ατέλειες. Δηλαδή, το μυστικό ποιο είναι στην πατητή τσιμεντογωνία, φίλε μου? Ότι στην αρχή, ας το πούμε, όταν θα το κάνεις και θα δεις τις ασκήμιες που θα έχεις κάνει, θα ξέρεις ότι αυτές εδώ οι ατέλειες, οι ασκήμιες, αυτές στο τέλος θα είναι και το ωραίο αποτέλεσμα. Κατάλαβες? Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή, σε αυτό το υλικό, ότι οι ασκήμιες σου στο τέλος γίνονται το ωραίο αποτέλεσμα. Και λες, πω ρε, γιατί δεν έκανα πιο πολλές, ξέρω εγώ, πιο πολλά χαλάσματα, πιο πολλές ασκήμιες σε αυτό εδώ το, σε αυτό εδώ που έκανα, να πούμε, στο σοβάτισμά μου. Καταλάβατε? Αυτό. Το πρώτο χέρι στέγνωσε. Κοίταξε, επειδή είναι εξωτερικός χώρος, στεγνώνει και την ίδια μέρα μπορείς να το κάνεις. Και τώρα, ας το πούμε, πάμε για το δεύτερο χέρι. Όταν ας το πούμε, ξεκινάτε να σπατουλάρετε τώρα τα χέρια της πατητής, καλό είναι οι σπατουλιές να έχουν την ίδια φορά. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα τώρα στο συγκεκριμένο σημείο, ξεκινάω και τραβάω από κάτω προς τα πάνω. Όλα, έτσι. Και μετά τραβάω και ένα ημικύκλιο. Τράβα, κλειάνθη μου, και αυτό, το νόσο εδώ πέρα. Άσε τα παιχνίδια. Εδώ, δες το. Από κάτω προς τα πάνω.
και ένα ημικύκλιο, ας το πούμε. Εντάξει, κάπως έτσι. Έχω περάσει δεύτερο χέρι και το μέσα. Μπορεί, αν θέλει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο καμεραμάν, να πάει να σας το δείξει. Ωραία, τελείωσε. Αυτό είναι. Ορίστε. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, άλλαξε η μέρα και ήρθε η ώρα για το τελευταίο χέρι, για το τρίτο χέρι. Πάμε να δείτε στο τρίτο χέρι πώς θα το μεταχειριστούμε, για να κάνουμε όσο πιο πολλές αποχρώσεις, όσο πιο πολλά νερά μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε από την άκρη. Σε αυτό το τελευταίο χέρι θέλει πολύ προσοχή να μην παίρνει σκουπίδια ή σπάτουλα. Γιατί άμα παίρνει σπάτουλα σκουπιδάκια, σου χαλάει όλη την τηλίανση, ας το πούμε. Σου κάνει κάτι περίεργες εσωτερικές γραμμές. Θέλει προσοχή αυτά εδώ να τα αποφεύγουμε. Ωραία, λοιπόν, καλά πάμε. Προσέξτε τώρα. Αφού κοντεύουμε να το γεμίσουμε με το τρίτο χέρι, έτσι, με έναν τρόπο λίανσης, συνέχεια θα κάνουμε κάποια δοκιμή για νερά, εδώ για παράδειγμα. Εδώ τώρα αυτά εδώ, ας το πούμε, είναι κάτι σαν χαλάσματα που κάνουμε, εντάξει. Βλέπετε ότι δημιουργούμε κάποιες αποχρώσεις που ενδεχομένως να μην αρέσουν τώρα. Κάτι τέτοια. Ασπρίσματα, εδώ πέρα αξισήματα, αγριάδες, εδώ. Όσο πιο πολύ πατήσεις τη σπάτουλα, τόσο πιο πολλές αγριάδες θα δώσει στο τέλος. Εδώ είναι το τοιχείο μας. Έχει στεγνώσει. Αρκετά σκληρό. Την ίδια μέρα τώρα είναι. Έχουν περάσει 2 ώρες περίπου. Και ο πλακατζής έβαλε και τα πλακάκια. Πολύ όμορφα. Οπότε λοιπόν αυτό που μένει είναι να βάλουμε βερνίκι, να ρίξουμε το πρώτο χέρι βερνίκι. 2 χέρια θα περαστούν στο τέλος. Έτσι, θα δούμε, μπορεί να τα κάνουμε και τα 2 σήμερα, γιατί ο ήλιος, η μέρα είναι καλή, έχει ήλιο, έχει ένα ωραίο γλυκό αεράκι. Εδώ αυτό το σκηνικό που βλέπετε εδώ, δίπλα ακριβώς, έχει περαστεί ήδη ένα χέρι βερνίκι. Δείτε τη διαφορά. Μικρή διαφορά, απλά εδώ έχει μια γυαλάδα, αυτό είναι. Και το τραπέζι ήταν ξύλινο, το οποίο επένδυσα με τσιμεντογονία πατητή, και αυτό έχει φάει ένα χέρι βερνίκι. Αυτό είναι το βερνικάκι μας, εδώ. Άσπρο στο χρώμα, αλλά όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο. Να μην λερώσουμε. Λοιπόν, η βούλτσα πρέπει να είναι καλή και καθαρή, έτσι. Να μην σας πιάσει χώματα. Άμα πιάσει χώματα πάνω, τελείωσε, τα καταστρέψαμε όλα. Πιάσουμε καπέλο. Πάμε. 140 που θέλει. Βουτάμε. Στεγνώνουμε. Και ξεκινάμε. Ξεκινάς.
Λοιπόν, στεγνώνει η πατητή τώρα, παιδιά. Στεγνώνει το βερνίκι. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξεχωρίσετε, αλλά είναι πραγματικά φανταστικό. Δείτε εδώ. Εδώ, ας το πούμε, κάνει τα χαλάσματά του. Και βλέπεις ότι από τις σπατουλιές βγαίνουν και κάποιες μαύρες γραμμές από χρώσεις, άσπρες. Πολύ ωραίο υλικό. Πολύ ωραία δουλειά. Και κοιτάξτε το από μακριά τι ωραία που φαίνεται. Εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε το δεύτερο χέρι, συγγνώμη, το τελευταίο χέρι πίσω από τον τοίχο. Πάμε να δούμε. Δείτε το πριν και το μετά. Εδώ βλέπετε και τον πεθερό μου, Μπογιατζής. Εγώ είμαι ερασιτέχνης στην πατητή. Εδώ πέρα είναι επαγγελματίας Μπογιατζής. Στις μπογιές εδώ. Θα γλιτώσετε λεφτά. Τώρα είναι δύσκολη καιρή. Λοιπόν, δες πόσο γρήγορα έχει στεγνώσει το υλικό. Δεν ξεκλειάθει τις ατέλειες εδώ πέρα. Από μακριά όμως και αργά θα τραβάζει, για να μην ζαλιστούν οι αυτοί που κάνουν μέσα. Εδώ δεν μ' αρέσει. Εδώ δεν μ' αρέσει. Θα το ξανακάνω εδώ. Που έχω υλικό, θα το ξανακάνω. Κάποιος εδώ πέρα έριξε χαλίκια μέσα. Δικιά σου δουλειά ήταν, κύριε. Ασύ. Ναι, καθόλου. Εδώ δεν μ' αρέσει αυτό, πούμε, γιατί δεν μου βγήκαν οι ατέλειες, δεν πρόλαβα να τις κάνω. Οπότε θα το ξανακάνω το κομμάτι. Και θα είναι τέταρτο χέρι. Ναι, ψιλοτέταρτο, το πούμε, αλλά θα δοκιμάσω κατευθείαν τώρα εδώ να του κάνω τις ατέλειες που πρέπει. Είναι και το πιο ωραίο σημείο αυτό, δηλαδή είναι η φάτσα. Όλοι αυτό θα βλέπουν. Οπότε πρέπει να πετύχει. Τα λάβες. Λοιπόν. Πάμε. Εδώ συνεχίζουμε. Φιλαράκια μου, η μέρα άλλαξε, πολύ ωραίος ο καιρός, δεν φυσάει καθόλου και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε βερνίκι. Την κάμερα παραδίδω στον κάμερα μάρμα εδώ το φίλο μου και πάμε να βερνικώσουμε τα έργα μας. Δεύτερο χέρι εδώ πέρα, παιδιά. Και τελειώνουμε. Έτσι κάνουμε το δεύτερο χέρι. Ναι, το δεύτερο χέρι είναι λίγο πιο εύκολο από το πρώτο, νομίζω. Ναι. Το βλέπεις, γλιστράει πιο καλά. Ναι, γιατί η πατητή δεν γλιστράει. Μόλις βάλεις το βερνίκι όμως, γλιστράει. Και εδώ, ας το πούμε, δες εδώ, με πόσο λίγο βερνίκι, σχεδόν όλο το βερνικό σαν. Όχι σχεδόν όλο, έχει ακόμα τόσο. Αυτό εδώ, δες εδώ. Έχει ακόμα λίγο. Ναι. Αλλά έχουμε και αυτό εδώ πέρα να βερνικώσουμε, να κάνουμε το δεύτερο χέρι. Έχουν πέσει εδώ αυτά. Θες να ρωτήσω κάτι. Σ' αρέσει αυτή η δουλειά τώρα που κάνω. Ναι. Του Μπογιατζή, σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θα την έκανες, ας το πούμε εσύ, θα την έκανες. Εγώ θα την έκανα αν ήταν για το σπίτι μου. Α, άμα ήταν για άλλα σπίτια θα την έκανες. Δεν είμαι και Μπογιατζής. Λέω τώρα ρε παιδί μου, αν ήθελε, αν δεν είχες τι να κάνεις, ας το πούμε. Αν δεν είχα θυμά να κάνω και είχα τέτοια δουλειά, ναι. Θα το έκανες, ε. Ναι. Δηλαδή τώρα άμα σε πάρει ένας τηλέφωνο και σου πει θέλω να έρθείτε να μου κάνετε και εμένα το μπαρμπεκιού μου έτσι και θα σας δώσω
500 ευρώ θα πας. Σίγουρα για 500 ευρώ όλα σε PlayStation θα τα ξοδέψω. Παίρνεις κατευθείαν το PlayStation, ε. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά δεν βγήκε σίγουρα. Όμως ακόμα. Θα περιμένω να βγει, να μαζέψω λεφτά για την ψέρι μου. Πρώτα για την ψέρι μου και μετά για το PlayStation. Θα μαζεύω τα λεφτά για την ψέρι μου και μετά όταν θα βγει το 5 θα πάρω και το 5 με τα 500 ευρώ. Και δεν μου λες τώρα, τα λεφτά στη ψέρι μου τι θα τα κάνεις? Ξέρεις, σε παγωτάκια αυτά. Καμιά φιλινάδα θα της παίρνεις κάνα παγωτάκι? Ναι, λες και έχω φιλινάδα. Αν έχεις ρε παιδί, μα να βρεις μια κοπέλα, άμα σου πει ένα κοριτσάκι κλειάνει θα μου πάρεις ένα παγωτό. Και είναι όμορφο κοριτσάκι. Όχι. Και έχεις πάνω σου λεφτά και σου αρέσει το κοριτσάκι. Όχι. Θα της πάρεις ένα παγωτό. Γιατί να της πάρω λεφτά, έχει πόδια, χέρια, έχει. Άμα δεν έχει λεφτά ρε φίλε, ξέρω εγώ, μπορεί να σκεφτεί ότι κάτσε να του ζητήσω ένα παγωτό για να τον εγνωρίσω. Και να γνωριστείτε, α το πούμε, κατάλαβες. Τι να σου πει, θέλω να σε γνωρίσω. Δεν θα έρθει ποτέ σου πει, θέλω να σε γνωρίσω. Θα έρθει και σου πει, μπορείς να μου πάρεις και εμένα ένα παγωτό. Άμα σε δει με 5 ευρώ στην τσέπη ή με 10 ευρώ στην τσέπη. Αφού θα έχεις 500, να πούμε. Θα έχεις βγάλει 500. Όχι, 500 μείον 300 στο PlayStation. 200. Θα σου πούνε, μείνει 200 ευρώ. Δεν θα έπαιρνες δηλαδή, δεν θα τους έπαιρνες τις κοπελιάς ένα παγωτό? Θα τις έπαιρνα. Θα τις έπαιρνες? Αλλά μικρό. Μικράκι, γιατί, για να μην βάρεις το μαχιάσι? Όχι, γιατί είναι ξένη. Για να μην... Μικρό δηλαδή, ε. Άμα σου έλεγε θέλω πύραυλο μεγάλο, τι θα τις έλεγες? Φάει μικρό. Έχει και μικρούς πυράβλους, θα πάρουμε ένα μικρό γιατί δεν σε ξέρω. Και θα σου έλεγε αυτή μετά, ωραία λοιπόν, έλα να γνωριστούμε να με μάθεις. Έτσι θα σου έλεγε λογικά, ή θα σκεφτόταν μέσα της και θα έλεγε πω τι τσιγκούνης είναι αυτός. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό θα έλεγε, πω τι τσιγκούνης είναι αυτός. Τσιγκούνης εγώ δεν είμαι. Ναι, αλλά θα σε έχω δώσει τόσα λεφτά και δεν μου τα έχει δώσει ακόμα. Τα έχει πάρει η μαμά μου σε ρούχα. Σοβαρά. Σίγουρα. Μου το έχει πει κιόλας. Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, μόλις τελειώνουμε, παιδιά, σε λίγο πάμε και για το... Τίποτα, τελειώσαμε και δεύτερο χέρι εδώ. Μόλις έχουμε βερνικώσει πριν 5-10 λεπτάκια, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Νομίζω είναι εξαιρετικό. Μόλις τελείωσα το βερνίκωμα. Θα γίνει έτσι. Σημεντογωνία, πατητή, πραγματικά ένα φοβερό υλικό, εξαιρετικό υλικό. Το βλέπεις ότι είναι τόσο ολίο, λες και ήθελε παραπάνω χαλάσματα. Αυτά, για να το κάνω εγώ, το κάνεις και εσύ.